Κύριε, τα χέρι μου ανοίξες και το στόμα μου ανοίγεται να ψήσω. Υπεραγία Θεοτόν και πράσμα να υπέρει. Δέσποινα και μήτερ του λυτρωτού, δε ξεπαρακλήσεις αν αξίων σων ηγετών, ή να μεσητεύσεις προς τον εξούτεχθέντα, ο δέσποινα του κόσμου, γενού μεσήτρια. Αδερφοί μου, ευρισκόμαθα εις των μάτιων του των κόσμων. Τα όσα βλέπουμε και όσα ακούμε είναι τόσο φοβερά και ανήκουστα, τα οποία δεν ακούστησαν ποτέ επάνω στον πλανήτη της γης. Φοβερές αδικίες, πόλεμοι, ακαταστασίες, φόνοι, πορνίες, μοιχείες και ό,τι δύναται ο ανθρώπινος νους να επινοήσει δια την αμαρτία. Αμαρτία φοβερά και πολυπίκυλη. Και μέσα εις όλα αυτά ακούμε και φοβερά εγκλήματα τα οποία επιλαμβάνεται ο νόμος, δηλαδή η επίγειος δικαιοσύνη. Θέλει να αποδώσει δίκαιον, πλην όμως επί της γης δεν υπάρχει δικαιοσύνη, διότι λέγεται το Ευαγγέλιο, πας άνθρωπος ψεύστης. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν έβγαλε από το στόμα του ψεύδος. Όλοι οι άνθρωποι είναι ψεύτες. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στον κόσμο αυτόν. Πλην όμως, όταν τα φοβερά εγκλήματα ακούονται, τότε παρακολουθούμε ένα γεγονός, ότι ο ένοχος προσπαθεί να ανέβρει τον καλύτερον δικηγόρο, ο οποίος παίρνει αρκετά χρήματα, αλλά πιστεύει ο ένοχος ότι αυτός ο δικηγόρος, είτε δια της ρητορίας του, είτε δια του ψεύδους του, είτε δια της αποπλανήσεως, θα πείσει τους δικαστάς να του απονέμουν δικαιοσύνη και αθώωση, ή τουλάχιστον την ολιγοτέραν τιμωρία. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο παρακολουθούμε όλοι μας οι άνθρωποι, πλην όμως ουδείς δίδει προσοχή σε αυτό. Και τούτα εις των μάτιων του των κόσμων. Πλην όμως εκτός της δικαιοσύνης αυτής, η οποία απονέμεται από τους ανθρώπους, υπάρχει μία άλλη δικαιοσύνη, την οποία απονέμει ο δίκαιος κριτής. Ενώπιον δε αυτού του δικαίου κριτού, είμεθα ένοχοι οι πάντες. Και μάλιστα, όχι με μικρά εγκλήματα, αλλά φοβερά. Εάν ήθελε κανείς να ξεσκεπάσει αυτήν την ανθρωπότητα με το πέπλο το οποίο την σκεπάζει και να δει τι υπάρχει, θα έφρυτεν ο άνθρωπος. Είναι τόσα φοβερά εγκλήματα τα οποία διαπράττονται και τόσες φοβερές αμαρτίες οι οποίες δεν ακούστησαν ούτε ακούγονται ποτέ. Και όλα αυτά δεν θα περάσουν απαρατήρητα. Όλα αυτά δεν θα παρέλθουν και να σβηστούν. Θα δώσει έκαστος, λέγει, λόγων ενώπιον του Θεού. Και όχι μόνον διόσα έπραξεν, αλλά και όσα διενοήθη. Όσα έβαλεν στο μυαλό του, δηλαδή αυτήν τη στιγμή που μιλούμε, ο καθένας από εμάς δουλεύει το μυαλό του.
Ο καθένας από εμάς γερνά πέριξ της ζωής του και παρακολουθεί γρήγορα ως ταινία το τι έπραξε. Και αλίμονον, αδερφοί μου, ο Πανάγαθος Θεός μας έδωσε ένα τεράστιο, σημαντικό, φοβερό, λυτρωτικό μυστήριο, την μετάνοια. Εάν ο άνθρωπος αξιωθεί προτού κλείσουν οι οφθαλμοί του και εξομολογηθεί τα όσα έπραξε, τότε ο Πανάγαθος Θεός σβήνει από τον πίνακα της ενοχής του καθενός τα αμαρτήματά του. Εάν όμως δεν αξιωθεί, τότε ποιος θα τον σώσει? Πλην όμως είτε εξομολογηθούμε είτε όχι, είμεθα πάντοτε αμαρτωλή και ένοχη ενώπιον του Θεού. Και σε αυτήν την ενοχή την οποία έχουμε ενώπιον του δικαίου κριτού, θα παρουσιαστούμε δια να δικαστούμε. Και εκείνη τη στιγμή, ποιος θα απολογηθεί? Ποιος θα έχει την δύναμη να ανοίξει το στόμα του και να δικαιολογηθεί? Η Εύα όταν επίησε την ανταρσία ενώπιον του Θεού, της είπε ο Θεός: «Εύα, τι επίησας? Δια τι παρεύεις την εντολή μου?» Αμέσως στο στόμα της και στην διάνοιά της δεν είπε τίποτε άλλο, ημι μόνον δικαιολογία. «Δε φταίω εγώ», του λέγει. «Ο όφης με υπάτησε». Αμέσως απέρριψεν την ενοχή και ηθέλησεν να γίνει αθώα. «Αθώα είμαι», λέγει, «εγώ δεν φταίω. Ο όφης με υπάτησε». Και ο Κύριος, ο οποίος δεν κάνει συζητήσεις όπως κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, έφυγε από την Εύα και πηγαίνει στον Αδάμ. Αδάμ, του λέγει, «γιατί παρέβεις την εντολή μου?» Αμέσως στο στόμα του Αδάμ ήρθεν η δικαιολογία όπως η Εύα. «Εγώ, Κύριε», του λέγει, «δεν φταίω. Εσύ φταίς που μου έδωκες αυτήν τη γυναίκα. Η γυναίκα που μου έδωκες με απάτησε. Ώστε εγώ είμαι ο αιτίος», λέει ο Θεός, Και διέταξε αμέσως ο Πανάγαθος Θεός την έξοδο εκ του παραδείσου. «Βγέστε έξω τώρα», λέγει, «και μετέπειτα η αγάπη μου θα σας βάλει αλλά με κόπους μέσα σε αυτόν τον παράδεισο. Θα υποφέρετε, θα πονέσετε, θα κλάψετε, θα δυστυχήσετε, θα καλυφθείτε από πόνους. Και αν νικήσετε, τότε θα ξαναμπείτε εδώ μέσα». Ναι, αδερφοί μου, εις τον δαίμονον ο οποίος μετεμορφώθη εις το ημερότερον των θηρίων τα οποία έπλεσε ο Θεός, τον κατηράστη, του έδωκε κατάρα. «Εσύ», του λέγει, «που έγινες η αιτία, εσύ να σύρεσαι με την κοιλία σου». Οι πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι προηγουμένως το φίδι αυτό είχε πόδια. Όταν όμως τον κατεράστη ο Θεός, έφυγαν εκείνα τα πόδια και σύρεται με την κοιλία του έως αυτής της στιγμής που ομιλούμε. Και στην Εύα δεν κατεράστη ο Θεός, δεν έδωσε κατάρα, έδωκε τιμωρία. «Με πόνους και με λύπας», της λέγει, «να γεννάς τα τέκνα σου».
Εσύ αυτή η τιμωρία σου αξίζει. Και μέχρι αυτή τη στιγμή, αδερφή μου, οι περισσότερες γυναίκες οι οποίες αποστρέφονται την τεκνογνωσία φοβούνται τους πόνους. Και ήρθε η επιστήμη και έδωκεν στην γυναίκα αφαίρεση του πόνου αυτού. Πλην όμως, ο πόνος συνεχίζει ως ότι να μεγαλώσει τα τέκνα της, να τα αποκαταστήσει και να τα δει στην κοινωνία ή να προοδεύουν ή να γίνονται παράσιτα της κοινωνίας. Και απευθύνεται στον Αδάμ. Δεν τον κατεράστη ούτε τον Αδάμ. Τον ετιμώρησε. Τι του είπε? Με τον ιδρώτα του προσώπου σου, λέγει, να τρως τον άρτο σου. Να χύνεις ιδρώτα, του λέγει, για να φάγεις ολίγο ψωμί. Και ακόμη του λέγει, να σπέρνεις την γη και αντί να βλαστάνει των σπόρων, να βλαστάνει ακάνθας. Να βλαστούν άκανθες, λέγει. Τούτο και υπάρχει, αδερφοί μου, τιμωρία από τον δίκαιον κριτή. Εις εμάς αυτή τη στιγμή ο Πανάγαθος Θεός έδωκε την αγάπη Του. Κατέβηκε από τους ουρανούς, έγινε άνθρωπος όπως εμείς οι άνθρωποι. Εγεύθη τον πόνο μας, για να σηκώσει τον πόνο μας. Εγεύθη την ταλαιπωρία την οποία έχουμε εμείς, για να μας φυλάξει από την ταλαιπωρία τούτου του κόσμου. Τα πάντα υπέφεραν δι' εμάς τους ανθρώπους. Δι' αυτό και η αγάπη του η πολύ είναι εκείνη που σκορπίζει το έλεος του. Κατέβηκα, λέγει, για να σώσω των αμαρτωλών. Ούθε λύση θέλω των θάνατων του. Αλλώς το επιστρέψε και ζήνε αυτόν. Δεν θέλω ποτέ να με αποχωριστεί παρόλη την ενοχή την οποία έχει ενωπιόν μου. Δεν θέλω ποτέ να φύγει το πλάσμα μου, όσο αμαρτωλό κι αν είναι. Πλην όμως, αδερφοί μου, θα παρουσιαστούμε ενώπιόν του μιαν ημέρα. Και εκεί δεν υπάρχουν πλέον δικαιολογίες. Δεν υπάρχει κανείς από αυτούς τους μεγάλους δικηγόρους οι οποίοι σκορπίζουν την εξυπνάδα τους εις τούτον τον κόσμο να σταθεί κοντά μας. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να του δώσουμε χρήματα, να του δώσουμε ό,τι ζητεί για να μεσητεύσει δι' εμάς εκείνη την ώρα. Και ο Ιερός Συνοδός πού απευθύνεται? Απευθύνεται στην Μητέρα του Θεού. Δέσποινα και μήτερ του Λυτρωτού. Δέξε παρακλήσεις σών και τόν. Παναγία μου, λέγει, είσαι η Μητέρα του Λυτρωτού. Αυτός που ελύτρωσε τον άνθρωπο από την ενοχή. Είσαι εσύ που είσαι η δέσποινα του ουρανού και της γης. Είσαι εσύ που είσαι η μητέρα μου, λέγει ο Υιός, αλλά και σε έκανα μητέρα όλου του κόσμου. Και ο Ιερός Συνοδός συνεχίζει και τι λέγει? Ή να μεσητεύσεις προς τον εξού τεχθέντα. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο, Παναγία μας, μόνο να σε έχουμε δικηγόρον εκείνη την ώρα. Μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των ανθρώπων. Μη μου ανοίξει τα βιβλία και μου αποκαλύψει τι έπραξα εις αυτόν τον κόσμο. Παναγία μου, γεννούμε σύτρια. Μη μας αφήσεις μόνους μας, μη μας εγκαταλείψεις.
γενού μεσήτρια, δικηγόρος δηλαδή, υπερασπιστής δηλαδή, ημών των αμαρτωλών. Μας εξίωσε η Παναγία μας και φτάσαμε στην τελευταία παράκλησή της. Και θα περιμένει κανείς και να λέγει τελειώσαμε, δεν υπάρχει τίποτε. Κάναμε το καθήκον μας. 15 μέρες παρακαλούσαμε την Παναγία μας. Και από εδώ και πέρα είμαστε ελεύθεροι. Δεν είναι ανάγκη να την κοιτάξουμε. Δεν είναι ανάγκη να νηστεύσουμε για την αγάπη της. Ελευθερωνόμεθα τώρα. Είμαστε ελεύθεροι. Εφόσον κάναμε το καθήκον μας, από εκεί και πέρα, τι να κάνουμε άλλο. Και μένει κάπως ο άνθρωπος ελεύθερος από το τι πρέπει να πράξει στο μέλλον. Δεν είμαι θα όμως ελεύθερη, αδερφοί μου. Είμαι θα ένοχη. Μην περάσει από το μυαλό μας ότι είμαι θα με παρησίαν ενώπιον του Υιού της. Δεν μπορούμε να τον ατενίσουμε. Δεν μπορούμε να υψώσουμε τους οφθαλμούς μας, να αντικρίσουμε το πρόσωπό Του. Δεν είναι αυτό που έκανε ο Τελώνης όταν εμπήκε μέσα στην Εκκλησία, στον Ναό του Θεού, έστριψε αμέσως σε μία γωνιά του Ναού. Δεν προχώρησε τα βήματά του. Δεν ήρθε κοντά στα Άγια των Αγίων. Δεν ήρθε κοντά εκεί που χωρίζει ο ναός τους λαϊκούς από τους λειτουργούς. Αμέσως εκρύφτηκε σε μία γωνία. Και τι έκανε? Δεν ειδεί να το λέγει ατενίσε τους οφθαλμούς εις των ουρανών. Δεν είχε τη δύναμη να ψηλώσει τα μάτια του να δει τον θρόνο του Θεού. Ο θρόνος του Θεού δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο των βλάσφημων, των εσχρών κόσμων. Ο θρόνος του Θεού είναι τόσο ψηλά, τόσο πολύ ψηλά, που δεν δύναται ο ανθρώπινος νου να κατανοήσει που ευρίσκεται ο θρόνος του Θεού. Μόνον ένα λέγει. Εκεί είναι ο θρόνος του Θεού. Ψηλώνει τα μάτια για να ειδεί που είναι ο θρόνος του Θεού. Ο Τελώνης κατανοούσε την ενοχή του, το βάρος της δικής του πράξεως. Τι είναι ο Τελώνης? Ήταν ένας ο οποίος ηγόραζε τους φόρους από τον Κέσσαρα της Ρώμης και τον εισέπρατεν από τους φορολογουμένους. Και αν ήταν ο φόρος 10 δραχμές, εκείνος εισέπρατεν 100. Και δεν εφίδετο ούτε των ορφανών, ούτε των χειρών, ούτε των πτωχών, ούτε των πονεμένων. Εισέπρατε δια της βίας αυτό το ποσό. Και όλος ο κόσμος τον εγνώριζε ότι ήταν άδικος. Πλην όμως το κατανοεί και ο ίδιος. Είμαι, λέγει, τόσο ένοχος. Είμαι τόσο βεβαρημένος ενώπιον του Θεού μου. Και άνοιγε το στόμα του συνεχώς και έλεγε: «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Και χτυπούσε, λέγει, την βάση της αμαρτίας. Πού είναι? Η καρδία του ανθρώπου. Εξ αυτής προέρχονται, λέγει, τα πάντα. Οι διαλογισμοί, οι πορνείες, οι μοιχείες, οι αδικίες. Τα πάντα προέρχονται από την καρδία. Εκεί χτυπούσε το χέρι του ο Τελώνης και έλεγε ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Αδερφοί μου, δεν τελείωσε ως εδώ η προσευχή μας στην Παναγία μας. Μεταξύ Θεού και ανθρώπων εις μεσίτης,
λέγει το Ιερόν Ευαγγέλιο. Ποιος είναι αυτός? Ο Χριστός. Ποιος είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων που μεσιτεύει για να μας σώσει? Ο Πανάγαθος Θεός, ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο Υιός του Θεού που έγινε το άνθρωπος. Πλην όμως δύνασε, αδερφέ μου, να πλησιάσεις τον Χριστό. Έχεις την τόλμη να τον πλησιάσεις? Ξέρεις ποιος είναι ο Χριστός? Ο Χριστός είναι αυτός που ονομάζεται Θεός. Και πώς θα τον πλησιάσουμε? Ποιος είναι εκείνος που θα μιλήσει για να μεσητεύσει, να μπούμε στο βασιλικό παλάτι που κάθεται στο θρόνο του? Μας έδωσε ο Θεός την μητέρα του. Μεταξύ του Θεού Πατρός και ημών των αμαρτωλών εις μεσίτης ο Χριστός. Μεταξύ όμως ημών και του Χριστού ποιος θα είναι? Η Πανάχραντος μητέρα του. Αυτός είναι ο μεσίτης. Αυτή είναι η θύρα δια της οποίας μπορούμε να εισέλθουμε στο παλάτι του Βασιλέως. Αυτή είναι που μεσιτεύει για μας. Και όταν δεν την αγαπάς την Παναγία μας, τι αγαπάς? Και όταν δεν την υπολογίζεις την Παναγία μας, ποιον υπολογίζεις? Και όταν δεν της δίδεις σημασία, ποιος θα σταθεί κοντά σου που θα τον υπολογίσεις άλλος? Έχεις τη δύναμη εσύ? Δι' αυτό και εμφανίστησαν οι αιρέσεις. Δι' αυτό ο διάβολος έβαλε εις το στόμα των αιρετικών να μην θέλουν να ακούσουν το όνομα της Παναγίας μας. Ο διάβολος τους παρέσυρε. Αλλά αυτά παρασύρουν και τα παιδιά του Θεού και τα οδηγούν στο σημείο που τους λέγουν. Ποια είναι η Παναγία? Ποια είναι η Παναγία? Πού το γράφει, λέγει στην Αγία Γραφή, ότι η Παναγία είναι εκείνη που θα σε σώσει? Άνθρωπε μάται, είσαι γεμάτος από υπερηφάνεια και εγωισμών. Ούτε να ταινίσεις δεν μπορείς τη μητέρα του Θεού. Ούτε να δεις το πρόσωπό της. Και εσύ λες ποια είναι η Παναγία? Με τέτοια περιφρόνηση μόνο ο διάβολος μιλεί περιφρονητικά για την Παναγία μας. Αδερφοί μου, εάν θέλουμε να είμεθα σίγουροι ότι θα ειδούμε τον Χριστόν και ότι θα μας ελεήσει ο Χριστός, πρέπει να έχουμε καλή σχέση με την Παναγία μας. Και ο Ιερός Συνόδος συνέταξε δύο παρακλήσεις. Την μικράν παράκληση και την μεγάλη παράκληση στην Παναγία μας. Συνέταξε όμως και τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Συνέβη, αδερφοί μου, σε ένα μοναστήρι, μέσα σε εκείνους τους μοναχούς, τους αφιερωμένους στον Θεό, μέσα σε εκείνους οι οποίοι ζούσαν με προσευχήν και νηστείαν και αγρυπνίες, συνέβη μέσα σε εκείνο το μοναστήρι να υπάρχει ένας ο οποίος ήταν διανομεύς των τροφίμων εις τους μοναχούς. Και αυτό η γλώσσα των μοναχών τον ονομάζει κελάρι. Δηλαδή αυτός ο οποίος διανέμει όλη την τροφή των μοναστών. Τι έκανε ο διάβολος? Τον παρέσυραν εκεί που έβαζε λίγο κρασί για να πιούν οι μοναχοί να στερεωθούν. Τον έβαλε και έπεσε εις την μέθην. Έπινε από εκείνο το κρασί και εμεθούσε. Μέθης η Βασιλεία Θεού, ού κληρονομήσουσι. Είτε φωνεύσεις, αδερφέ μου, είτε μεθύσεις,
το ίδιο βάρος ζύγιζουν και τα δύο αυτά αμαρτήματα. Διότι φωνής, λέγει, βασιλείαν Θεού ούκληρον νομίσουσι. Μέθηση, βασιλείαν Θεού ούκληρον νομίσουσι. Τον έβλεπαν οι άλλοι αδερφοί στην Ιεράν Μονή, τον έβλεπαν και λυπούντο. Μεθυσμένος καθεκά στην ημέρα. Ακολουθίες δεν παρακολουθούσε. Τι να κάνει ο μεθυσμένος, τι να πει. Αγρυπνίας δεν τον άφηνε η μέθη. Νηστείες, πώς να νηστεύσει. Να διαβάσει, δεν είχε τη δύναμη. Και όλοι μέσα στη Μονή έκλαιγαν δι' αυτόν και έλεγαν ότι απολέστη η ψυχή του. Πλην όμως, αδερφοί μου, μέσα σε αυτήν την αδυναμία και το πάθος, μέσα σε αυτήν την κατάπτωση την πνευματική, του έμεινε ένα στερεό. Αυτό το οποίο δεν τα απεχωρίστη ποτέ, όσον κι αν ήταν πιεσμένος κάτω από το φορτίο της αμαρτίας. Ποιον ήτο? Έκανε καθεκά στην ημέρα ανελιπώς την παράκληση της Παναγίας μας. Παρακαλούσε την Παναγία μας. Η παράκληση της Παναγίας μας ήτο στο στόμα του, όσον κι αν ήτο μεθυσμένος. Μία ημέρα, παραδόξως, όταν χτύπησε η καμπάνα του μοναστηριού, βλέπουν αυτόν τον κελάριν των μεθυσμένων να κατεβαίνει τα σκαλοπάθια για να εισέρθει στον ναό της Παναγίας μας. Εκεί που προχωρούσαν και έφτασαν στην είσοδο, παρουσιάζεται ο εχθρός. Ένας σταύρος μενόμενος, ο οποίος ήρχεσε να τον κερατίζει με τα κέρατά του, να τον σπρώχνει, να τον φωνεύσει, για να του πάρει την ψυχή. Δεν περίμενε κανείς να σωθεί πλέον, ή το η τελευταία στιγμή της ζωής του. Πλην όμως εκείνη τη στιγμή, αδερφοί μου, παρουσιάστη η Παναγία μας και λέγει στο διάβολο, δεν μπορεί να το αγγίσεις, του λέγει, γιατί μου έκανε την παράκλησή μου. Με παρακαλούσε. Κάθε μέρα παρακαλούσε στην παράκλησή του και με φώναζε να γίνουμε σύτρια. Εξυφανίστη ο διάβολος και έκλεισαν τα μάτια του μοναχού, αλλά που έκλεισαν στην αγκάλι της Παναγίας μας. Τον μετέφεραν στον Υιόν της. Ήτο η Μεσήτρια, η οποία ακριβώς παρακαλεί ο Ιερός Μνωδός. Δέσποινα και μήτερ του λυτρωτού, δέξε παρακλήσεις αναξίων σων οικετών. Ή να μεσητεύσεις προς τον εξού τεχθέντα, ο δέσποινα του κόσμου, γενού Μεσήτρια. Παναγία μας, μεγαλόχαρη του κόσμου, Βασίλισσα των Αγγέλων, Δέσποινα του ουρανού και της γης, σε ευχαριστούμε που μας αξίωσες και φτάσαμε για αυτό τον χρόνο και προσευχήθημεν στη χάρη σου. Δέξε τας παρακλήσεις μας, Παναγία μου. Μην τας απορρίψεις. Όσο να αμαρτωλή κι αν είμαι, θα δέξε τας παρακλήσεις μας. Μεσίδευσε στον Υιόν σου ή να μας ελεήσει και να μας αγαπήσει στον κόσμο αυτόν και να μας χαρίσει και την επουράνιον του Βασιλεία. Αμήν.